Σήμερα οι εργαζόμενοι τιμούν τη δική τους κόκκινη πρωτομαγιά. Η σημερινή απεργία έχει μια παραπάνω σημασία γιατί είναι η πρώτη δυναμική απάντηση απέναντι στην επιλογή της κυβέρνησης να νομοθετήσει τη δεκάωρη απλήρωτη εργασία να καταργήσει μετά από 200 χρόνια το 8ωρο. Εμείς λέμε ότι δεν είναι εξυγχρονισμός και πρόοδος να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ήλιο με ήλιο για 500 ευρώ. Θα σταθούμε στο πλευρό τους, θα διεκδικήσουμε να μην κατατεθεί αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο, όπως βέβαια διεκδικούμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε να καταργηθούν και όλα τα αντεργατικά νομοσχέδια των προηγούμενων κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που έστρωσαν το έδαφος για να έρθει σήμερα η κυβέρνηση να γκρεμίσει ό,τι έμεινε όρθιο. Δεν θα αποδεχτούμε ούτε τον αναχρονισμό της δεκάωρης σκλαβιάς, ούτε την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και βέβαια τους εκβιασμούς που θα δέχονται οι εργαζόμενοι όταν οι διαπραγματεύσεις με το αφεντικό δεν γίνονται στη βάση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αλλά των ατομικών συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν, θα δώσουν απάντηση σε αυτά τα σχέδια των κυβερνήσεων. Η φετινή Πρωτομαγιά, η οποία είναι η δεύτερη που γιορτάζεται σε συνθήκες πανδημίας, είναι ίσως από τις πιο δύσκολες, από τις πιο καθοριστικές για την εργατική τάξη της χώρας μας. Ειδικά φέτος, 101 χρόνια μετά την καθιέρωση του 8ωρου, που η κυβέρνηση έρχεται να το καταργήσει, θεσπίζοντας το δεκάωρο την ευέλικτη εργασία στα ήδη κακοπληρωμένα, στη κακοπληρωμένη εργατική τάξη με τα προγράμματα απασχόλησης, με πρόσχημα ειδικά την πανδημία, που τόσα δεινά έχει περάσει η εργατική τάξη του νησιού μας και της χώρας μας και παγκόσμια, είναι η απάντησή μας μπροστά στα μέτρα που έρχονται και σε όλα τα μέτρα που θα καταργηθούν στη πράξη από τον λαό και από την εργατική τάξη. Ξανανταμώνουμε και αυτή την Πρωτομαγιά όλοι μαζί. Ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελεί τιμή στους αγώνες του εργατικού κινήματος για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, άβλυνση των ανισοτήτων και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για τους εργαζόμενους της χώρας, καθώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να καταργήσει τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες για τα οποία έδωσαν τη ζωή τους οι εξεγερμένοι εργάτες και εργάτριες του Σικάγο το 1886. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που καταθέτει στη Βουλή προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής. Κατάργηση του 8ωρου και του πενθήμερου με παράλληλη θεσμοθέτηση της δεκάωρης εργασίας. Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, έλεγχος του μετρώου μελών σωματείων και των διαδικασιών τους από το κράτος και τους εργοδότες. Παρακόλληση του δικαιώματος της απεργίας. Μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα. Και αυτά είναι λίγα από αυτά που έχει φροντίσει να διαρρεύσει η κυβέρνηση για το επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Τα παραπάνω συνιστούν ταύτιση της κυβέρνησης με τα εργοδοτικά συμφέροντα και ευθεία επίθεση στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους, αλλά και στην ίδια τη δημοκρατία.